Τα 42 πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό του για τις ερχόμενες ευρωεκλογές παρουσίασε το ΚΚΕ. Ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως οι εκλογές αυτές είναι εξαιρετικά κρίσιμες και πως πρέπει να σταλεί μήνυμα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Παρουσιάζουμε σήμερα το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και το ψηφοδέλτιό του για την επερχόμενη μάχη των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου. Μια μάχη που δεν την βλέπουμε μόνο ως πρόκριμα των βουλευτικών εκλογών όπως κάνουν άλλες δυνάμεις, που παρά τις επιμέρους διαφορές τους υποκλίνονται από κοινού στον ευρωενωσιακό σχεδιασμό, αλλά τη βλέπουμε και ως μια μάχη που πρέπει να αποτυπώσει ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του μεγάλου κεφαλαίου, των επεμβάσεων, της φτώχειας, της αντίδρασης. Ένα δυνατό ναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ένα δυνατό ναι στο ΚΚΕ είναι ταυτόχρονα και ένα δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο στην πιο νέα υποψήφια, στην Γιουζάκη Τίνα. Η Κοζάνη έχει διπλή εκπροσώπηση στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Πρόκειται για τους Λεωνίδα Στολτίδη και Τίνα Κουζιάκη. Μάλιστα, η κυρία Κουζιάκη είναι η νεαρότερη εκπρόσωπος του ψηφοδελτίου. Το ΚΚΕ τους καλεί να σκεφτούν κριτήριο της ψήφου, της τάσης τους και πριν και μετά τις εκλογές πρέπει να είναι η ίδια τους η ζωή. Η πείρα που έχουν αποκτήσει από τα καθημερινά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να μορφωθούν, να σπουδάσουν, να εργαστούν, να κάνουν σχέδια για τη ζωή τους. Οι νέοι αυτοί, όλη τους τη ζωή, έχουν δεχτεί αφόρητη πίεση για να αποδεχτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συμπεριλαστικές συμμαχίες, σαν μονόδρομο, ότι πέρα από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ τους καλούμε να αναρωτηθούν. Χωράνε οι σύγχρονες ανάγκες τους μέσα στα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε από τους καπιταλιστές, δουλεύει για τους καπιταλιστές. Γι' αυτό και τα δικαιώματα και η ζωή των λαών βρίσκονται στον πάτο. Τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 34,8% του πληθυσμού ζει στα όρια της φτώχειας, ποσοστό που το 2010 ήταν 27,7%. Το 10,2% των νέων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Το 44% των νέων ηλικίας από 15 έως 24 ετών δουλεύουν με προσωρινή απασχόληση. 6,4 εκατομμύρια νέων στις ηλικίες 15 έως 29 είναι άνεργοι. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι νέα. Συνοδεύουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη γέννησή της, θα συνεχίζουν να καταστρέφουν τις ζωές μας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χωράει τις δικές μας ανάγκες.